Η κατάληψη του Μπαχμούτ από το εθελοντικό σώμα της Βάγνερ είναι πρώτον πυλών παρά την υπεροχή 2-1 των Ουκρανών στην περιοχή. Οι επαγγελματίες πολεμιστές της Βάγνερ μπορούν να σταθούν ακόμα και σε αναλογίες 5-1 και στο τέλος να νικήσουν. Την ώρα που στα βόρεια του μετόπου του Ντονπάς η ουκρανική προώθηση έχει ουσιαστικά αναχαιτιστεί, στα νότια του μετόπου το ρωσικό ρίσκο φαίνεται ότι φέρνει αποτελέσματα. Δεν απέσυραν το σώμα της Βάγνερ στις δύσκολες στιγμές που οι Ουκρανοί έφτασαν να ανακαταλάβουν ακόμα και την ρωσική Λίμαν, με τον πληθυσμό να είναι 95% Ρώσοι, αλλά επέμειναν στην διατήρηση της επιθετικής αιχμής στο Μπαχμούτ. Ίσως γιατί δεν μπορούσαν, ίσως γιατί δεν προλάβαιναν, η Βάγνερ έμεινε εκεί με κίνδυνο περικύκλωσης, αλλά μόλις εκδηλώθηκε η πρώτη ρωσική επίθεση στα ανατολικά της Λίμαν, επανέλαβε με νέα ορμή τη δική της επίθεση νοτιότερα. Ο επικεφαλής του Ουκρανικού καθεστώτος, Βολντίμιρ Ζελένσκι, είπε πως στο Μπαχμούτ, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τώρα, γίνονται πολύ σκληρές μάχες, προετοιμάζοντας για το τι πρόκειται να συμβεί και ζητώντας από τον ΝΑΤΟ να στείλει στο Κίεβο μεγαλύτερες ποσότητες αντιεροπορικών συστημάτων.